Να έρθουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο. Πάντα μένουμε, ναι, με τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, πρόεδρο του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Ήρθατε φουριόζος να σχολιάσετε κάτι. Δηλαδή, εμείς έχουμε να ρωτήσουμε, αλλά ήρθατε εσείς. Θέλετε να ρωτήσετε εσείς? Όχι, όχι, παρακαλώ, σχολιάστε αυτό που θέλετε. Εγώ δεν θα πω κάτι που βγάλαμε και δελτίο τύπου και το είδατε. Είναι το νέο χαράτσι του κυρίου Γεωργιάδη σε βάρος των συνταξιούχων. Τι μας λέει στα παραπεμπτικά και οι διαγνωστικές εξετάσεις, τώρα να το καταλάβει ο κόσμος, όταν πάει στο δημόσιο νοσοκομείο θα πληρώνει 3 ευρώ. Καινούριο πράγμα. Και τα εμβόλια 5 ευρώ συν το ΦΠΑ. Άρα δηλαδή η εξαθλίωση έχει φτάσει στο τέρμα. Αυτό είναι καθημερινά. Δίνουμε μάχη επιβίωσης, εξαθλίωση. Μια αιμονή το λέω του κυρίου Γεωργιάδη και την προηγούμενη φορά που ήταν στο Υγεία Σόνη και καλά, πρέπει κάτι να πληρώνουμε. Ένα τάλιρο για να μπούμε στα νοσοκομεία, 3 ευρώ για να κάνουμε εμβόλιο, ένα πάρουμε ένα παραπεμπτικό. Εγώ δεν πιστεύω. Σόνη και καλά, κάτι πρέπει να πληρώνουμε. Δεν πιστεύω ότι είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι αιμονή του κυρίου Γεωργιάδη. Όχι, όχι, όχι. Έχει μια μανία πάντως. Είναι πολιτική και στρατηγική η ιδιωτικοποίηση. Αυτό φαίνεται. Ο υπουργός είπε ότι χρειάζεται 40 εκατομμύρια για να συμπληρώσει κάποιο από τους προϋπολογισμούς του. Και θα πάει στους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Και κάτι άλλο, προσέχτε. Δεν είναι μόνο εμείς, είναι και οι ασφαλισμένοι σε αυτή την, το χαράτσι που σας είπα προηγουμένως. Άρα για αυτό ισχύει μόνο εμείς, για τους συνταξιούχους, κύριε? Όχι, 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 για όλους. Όποιος πάει να πάρει παραπεμπτικό πληρώνει από εδώ και πέρα, από αύριο, ξέρω εγώ, 3 ευρώ. 3 ευρώ. 1 έως 3 ευρώ. Περίπου 3 είναι εκεί, γι' αυτό το είπα. Ναι. Και για τα εμβόλια 5 ευρώ στον φαρμακοποιό συν το ΦΠΑ. Άρα εμείς γι' αυτό το θέμα, επειδή έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας και το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή σας, εμείς ζητήσαμε, θυμάστε πολύ καλά, ότι οι κρατήσεις για ασθένεια ΕΟΠ ήταν 4%. Ήταν οι μνημονιακές πολιτικές και το κάναν 6% σε όλες τις κύριες και σε όλες τις επικουρικές. Το λέω σε όλες τις κύριες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, πάνω από 200.000, που παίρνουν 2 κύριες και 2 επικουρικές. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνε το πάνω από 100 ευρώ μόνο για την κρατήσει για την υγεία, για τον ΕΟΠΗ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να επανέλθει στο 4% και ταυτόχρονα να κρατιέται από μία σύνταξη, όπως ήταν παλιά. Μάλιστα. Τώρα όμως. Υπάρχει, το είπατε τώρα, σύνταξη. Γιατί έχω υπολογισμό των συντάξεων. Έχω τρία θέματα σας βάλω. Μπορώ να τα βάλω και μετά να μου κάνετε ερωτήσεις ή θέλετε? Α, τώρα τα θέλετε να κάνετε εισήγηση εδώ? Όχι, εντάξει, ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, πέστε μου. Πέστε. Τώρα είναι, είπε ο Κώστας, νομίζω, ένα από τα τρία είναι ο επαναπολογισμός των συντάξεων. Το έχω αυτό. Έπεσα μέσα. Ήρθε προετοιμασμένος. Ακούστε κάτι άλλο. Ένα μεγάλο θέμα που γίνεται στη χώρα μας και το ζούμε όλοι είναι η μη εφαρμογή των νόμων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ οι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή να μην εφαρμόζονται. Και να είμαι συγκεκριμένος, γιατί το έχουμε βάλει και στην εκπομπή σας πολλές φορές. Τι είναι αυτό? Ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε όσοι έχουν ασφάλιστρο πάνω από 20% στις κύριες και 6% σε επικουρικές, γίνεται επανυπολογισμός και παίρνει τη διαφορά. Αυτό το έλεγε ο νόμος. Σε πολλές κατηγορίες δεν θέλαν να εφαρμόσουν τον νόμο. Και αναγκαστήκαμε με εξώδικο και μηνυτήρα αναφορά στον εισαγγελέα να εφαρμόσουν, να πιέσουμε να εφαρμόσουν τον νόμο. Πού έγινε αυτό? Στην Ολυμπιακή. Πού λύθηκε από εμάς? Από την παρέμβασή μας, μην παραξηγηθώ. Που έγινε στην εργαζόμενος στον ηλεκτρικό. Τώρα, έχει ένα μεγάλο θέμα στις επικουρικές που η ΔΕΗ, π.χ. ένα παράδειγμα, είχε 3% παραπάνω από το 6 που πληρώνουμε όλοι. Το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη. Και τι κάνουμε? Κάνουμε ειδικό πρόγραμμα, βγάζουμε τις διαφορές για να πιέσουμε τον ΙΕΦΚΑ να εφαρμόσει τους νόμους. Το ίδιο γίνεται και στις τράπεζες. Γι' αυτό και εμείς καλούμε την κυβέρνηση να εφαρμοστούν οι νόμοι και να πάρει η συνταξιούχη αυτό που δικαιούται, αυτό που λέει ο νόμος. Αυτό, γι' αυτό προηγουμένως Κώστα που μου έκανε την ερώτηση, ότι όντως δεν έχουν εφαρμόσει τους νόμους. Μιλάμε για κόσμο πάρα πολύ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πρέπει να σας πω, ότι οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ είναι 70.000. Δεν είναι ένας δύο.
Και τι κάνουμε, καλούμε αυτό το. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξει που βγαίνουν ελάχιστα. Τη επικουρική. Δεν έχει γίνει επανυπολισμό σωστό. Αυτό το ακούμε όμω ένα χρόνο. Το ακούμε δεν το ακούμε ένα χρόνο. Από το 16 το ακούμε. Ναι, εμεί το έχουμε πάρει σαν δίκαιο. Ναι, ναι. Και δεν το εφαρμόζουν. Κοιτάξτε να δείτε. Πόσο να πάμε κι εμεί στον εισαγγελέα να πιέσουμε να εφαρμόσουν του νόμου. Δεν είναι απλό πράγμα από πλευρά δικτύου να τα κάνει όλα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εδώ θέλει ο ΙΕΦΚΑ, θέλει το Υπουργείο να πιεστεί να εφαρμοστούν οι νόμοι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Τι σας, παλιότερα θυμάμαι ότι είχατε συζητήσει κάτι, σας είχαν πει, σας είχαν υποσχεθεί ότι θα το κάνουν. Σε ορισμένες κατηγορίες το κάνουν. Όπου πηγαίνουμε στον εισαγγελέα, αρχίζουν και το εφαρμόζουν. Και το εφαρμόζουν. Τρίτο θέμα. Παράλληλη ασφάλεια. Στο δεύτερο, στον επαναπολογισμό. Θυμάστε μήπως ή μπορεί να υπολογιστεί πόσο είναι αυτό το κόστος γιατί πρέπει να καταβάλει ο προϋπολογισμός, τι κόστος, γιατί επικαλούνται το κόστος. Ναι, να σας πω κάτι άλλο. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως όταν υπάρχει ένας νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό τώρα ακούγεται λογικό. Είναι τώρα το κόστος. Είναι μια κουβέντα η οποία ας μην ψηφίσαν τους νόμους. Αυτοί δεν λέγανε ότι. Όσοι νόμοι βέβαια υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτοί δεν λέγανε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου θα το καταργήσουν. Αυτοί το λέγανε, το λέγαμε εμείς. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου έχει και θετικές διατάξεις. Όπως είναι αυτό που σας είπα. Όπως την παράλληλη ασφάλιση. Που την έχετε κι εσείς. Οι δημοσιογράφοι, όλοι να ξέρετε, έχουν παράλληλη ασφάλιση. Τι έγινε με την παράλληλη ασφάλιση, ακριβώς το ίδιο. Δεν θέλανε να εφαρμόσουν τον νόμο. Αναγκαστήκαμε. Κάναμε τη διαδικασία που σας είπα, εξώδικο μηνυτήρα αναφορά στον εισαγγελέα και πιέσαμε τον ΙΕΦΚΑ να εφαρμόσει το νόμο από 13/5/16 και μετά. Πριν δεν θέλει να το εφαρμόσει. Γιατί, αφού ο νόμος ήταν ξεκάθαρος, το 18 υπάρχει δελτίο τύπου του Υπουργείου που λέει η παράλληλη ασφάλιση ισχύει και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό δεν είναι μεγάλο θέμα. Πρέπει να σας πω ότι αφού πιέσαμε, είναι ορισμένοι συνταξιούχοι μετά τον νόμο που πήραν τα χρήματά τους και δεν τους δίνουν τα αναδρομικά. Έχετε καταλάβει. 38.000, 27.000. Μιλάμε για τέτοια φαινόμενα και εμείς εκεί πολεμάμε. Τώρα, έχω και ένα μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Για μας. Η εισφορά αλληλεγγύης. Κύριε, η εισφορά αλληλεγγύης αφορά 870.000 συνταξιούχους. Πόσους είπατε? 870.000. 870.000 συνταξιούχους. Τα χρήματα που μας έχουν κρατήσει από 1η 8 του 10 στις κύριες και από 1η 8 του 11 στις επικουρικές, γιατί έγινε μετά, αν θυμάστε, μετά από ένα χρόνο η κράτηση αυτή, σήμερα στην Τράπεζα Ελλάδος τα χρήματα αυτά τα δικά μας είναι 9,5 δις. Ακόμα είναι 9,5 δις. Το 9,5 δις. Μας το έχετε πει και πέρυσι. Όχι, το 23 ήταν, δηλαδή. 9 ήταν. Τώρα 9, είναι 9,5. Τώρα είναι 9,5. Τα παρακολουθούμε κάθε μέρα, να ξέρετε αυτά τα νούμερα εμείς. Και τι λέμε, στείλαμε επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη και του είπαμε να σταματήσει η κράτηση και να επιστραφούν τα χρήματα πίσω σε εμάς. Γιατί αυτά τα χρήματα, προσέξτε, τα δικά μας χρήματα τα έχουν για το μαξιλάρι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που από τις μνημονιακές πολιτικές μέχρι σήμερα μας έχουν κρατήσει 145 δις από τους συνταξιούχους. Αυτά δεν τα αφισβητεί κανένας. Όχι μόνο το δίκτυο, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αφήνουμε κενό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συνταξιούχους, πρέπει να σας πω κάτι. Επειδή έχουμε κάνει ειδικό πρόγραμμα και βγάζουμε τη διαφορά, υπάρχει συνταξιούχος που πρέπει να πάρει πίσω 102.000 σε χρήματα. Έχετε καταλάβει τι μας κάνει. Και δεν σταματάνε, και δεν το σταματάνε την εισφορά αλληλεγγύης. Άρα δεν είναι ένα άδικο μέτρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ένα άδικο μέτρο τα 9,5 δις. Προσέχετε κάτι άλλο, γιατί το λέω, το επαναλαμβάνω. Υπάρχουν τα λεφτά εκεί, αγαπητοί φίλοι, συνταξιούχοι μου, σας ακούσε. Υπάρχουν τα λεφτά της Τράπεζας Ελλάδος. Τα 145 δεν υπάρχουν, γιατί τα έχουν. Αυτά ήταν, κρατήθηκαν λόγω μνημονίων, δεν είναι από τα μνημόνια. Μας τα φάγανε. Άρα και αυτό, άρα αυτά τα ζητήματα που βάλαμε και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολιτικές απέναντι στους συνταξιούχους. Μάλιστα. 9,5 δις λοιπόν είναι σήμερα. Στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι
Είναι εντυπωσιακό γιατί πράγματι το είχατε αναφέρει και πέρυσι πριν από λίγους μήνες που ήσασταν. Μόνο εμείς το έχουμε βάλει αυτό το θέμα. Ναι. Προσέχτε. Και ότι όχι, υπάρχουν και αυτά τα θέλω, λεφτά. Τώρα πώς υπάρχουν δεν ξέρω. Θέλω να διαχωρίσω από τους άλλους συναδέλφους προέδρους συλλόγων και ομοσπονδιών. Όμως εμείς κάνουμε μια δουλειά εκεί στο δίκτυο, σοβαρή δουλειά. Βοηθάμε τον κόσμο. Προσπαθούμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Αυτό, αν ρωτήσετε δικηγόρους νομικούς, είναι ορισμένοι φίλοι μου νομικοί δικηγόροι που δεν το πιστεύουν ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Δεν μπορεί να το πιστεύουν οι δικηγόροι. Δεν το πιστεύουν. Καλά. Δεν το πιστεύουν ότι σήμερα από 13/5/16 και μετά δεν υπολογίζουν το ασφάλιστρο παραπάνω που μας έχουν κρατήσει. Δεν το πιστεύει κανένας. Έχετε καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και γι' αυτό καλώ όλους τους συνταξιούχους να ενωθούμε για να μπορούμε να έχουμε να πάρουμε αυτά τουλάχιστον που λένε οι νόμοι. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Φανταστείτε να πούμε τι ζητάμε. Ότι πρέπει να παίρνουμε 800 ευρώ κάθε χρόνο για τα δώρα μας. Και πρέπει να τα παίρνουμε. Γιατί έχουμε πληρώσει τις φορές μας. Και μέχρι σήμερα πρέπει να γνωρίζετε οι εργαζόμενοι κρατάνε για δώρα τις φορές. Προσέχτε αυτό που σας λέω. Άρα, εμείς ζητάμε κάτι απλό. Ζητάμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο και εσείς το έχετε βάλει και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Αυτό το ΕΚΑΣ που υποφέρουν οι συνταξιούχοι. Είναι δυνατόν να παίρνει 471 ευρώ σύνταξη το μήνα? Κύριε Μητσοτάκη, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Πεςτε μου. Πέστε μου τι λέτε. Που μιλάμε, και πάντως, τι λένε, θα μας δώσουν λέει 100 ευρώ, προσέξτε. Κύριε Μητσοτάκη, για το ασφαλιστικό, στο ασφαλιστικό αναφέρθηκε για τα δύο σήμερα, χρόνια από την ίδρυση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Ασφάλισης. Και λέει ότι τα ωφέλη θα εμφανιστούν σε βάθος χρόνου. Σε 40 χρόνια. Μα αυτό, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Στα 40 χρόνια ο ελληνικός λαός θα πληρώσει από την τσέπη του 72 δις. Το έχουμε πει αυτό την πρώτη μέρα. Ναι, που ψηφίστηκε, έτσι, ναι. Βγάλαμε δελτίο τύπου. Παιδιά, μην μας αδικείτε. Το είπαμε από την πρώτη μέρα. Σας λέω, κάνουμε μελέτες. Αυτό είναι. Αυτό που λέμε δεν το αμφισβητεί κανένας. Πέστε μου να βγει ο κύριος Μητσοτάκης να αμφισβητήσει αυτό που λέμε. Επειδή το είναι και σημερινό θέμα αυτό, επειδή τώρα τις προηγούμενες φορές ο κύριος Μητσοτάκης το ανέφερε αυτό το πράγμα, και ως πρωθυπουργός. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, καλό να το θυμίσουμε, καλά κάνετε και το θυμάστε και το μας το θυμίζετε. Τα 70, δηλαδή με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται πόροι από το σύστημα που καλείται να πληρώσει και ανηλυμένες υποχρεώσεις, δηλαδή συντάξεις προηγουμένων ετών. Και συγχρόνως δεν υπάρχουν πόροι σε κανένα, καταργείται ουσιαστικά το σύστημα, δηλαδή καταραίει η επικουρική σύνταξη με αυτόν τον τρόπο. Η δημοσίως εγγυημένη. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Ισχυρίζονται ότι και με το νέο σύστημα είναι δημοσίως εγγυημένοι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, διότι αν φαγωθούν τα λεφτά, αν μια ασφαλιστική εταιρεία καταρρεύσει. Αυτό θα τα παίζουν στην Κορέα. Ναι. Αυτή το είπα, αν καταρρεύσει σε 20 χρόνια. Θα παίζονται τα χρήματά μας. Στην Κορέα θα παίζονται. Δεν το διαβάζει. Οπουδήποτε. Ναι, μα αφού το λέγανε ήδη, το λέγαμε εμείς. Ναι. Ο κύριος υφυπουργός το έλεγε. Πάρτε, χτυπάτε υφυπουργός, τι έλεγε να δείτε τι έλεγε. Ποιος υφυπουργός? Ο κύριος Τσακλόγλου. Δεν το λέμε εμείς. Τσακλόγλου είναι η δήμον του. Εμείς ποτέ δεν λέμε κάτι που δεν έχει υποθεί και δεν ισχύει. Αυτό πάντως έκανε μεγάλη αβάντα ο πρωθυπουργός τον κύριο Τσακλόγλου. Τώρα γιατί έχω την ομιλία μπροστά. Μα είναι όλη η φιλοσοφία. Λέει θα πρέπει να το ονομάσουμε το ΤΕΚΑ, να βάλουμε δύο ΤΑΦ μπροστά. Να είναι Τσακλόγλου Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλειας. Επειδή σε 20 χρόνια ο κύριος Τσακλόγλου δεν θα είναι στην κυβέρνηση. Γι' αυτό. Δεν έχει καμιά. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, αλλά για να το. Για πέστε μου αυτό, κύριε Χατζόπουλο, αυτό σας παρακαλώ. Όμως εμείς θα χάσουμε την επικουρική και εσείς, όταν θα έρθει η σειρά σας να πάρετε τη σύνταξη, δεν θα πάρετε επικουρική. Μισό λεπτό. Όχι, κύριο Τσακλόγλου. Το σύστημα αυτό είναι δημοσίως εγγυημένο. Κατά τη γνώμη τη δική μας, όταν οι μελέτες. Όχι, τυπικά, στο τυπικό κομμάτι. Όχι. Τυπικά. Τυπικά νόμιμα είναι. Ο νόμος είναι νόμος. Δεν μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά όμως το αποτέλεσμα, αφού για να. Όχι. Αν καταρρεύσει το σύστημα, θα έρθει το δημόσιο να καταβάλει τη διαφορά. Εγώ πιστεύω. Μα δεν θα έχει 72 δις να δώσει. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να έχει 72 δις στην επικούρηση? Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό. 72 δις υπολογίζεται σε βάθος πολλών ετών. Εννοείται. Δεν είναι ότι αν. Μα δεν λέω για σήμερα. Ναι, δεν θα δώσω. Τέλος όμως, όταν μιλάμε για το ασφαλιστικό, δεν κοιτάμε για σήμερα. Δηλαδή, οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην ασφάλιση, την επικουρική, με αυτό το σύστημα,
θα πάρουν, ξέρω εγώ, σε 20 χρόνια το πόσο. Ναι, αλλά το σύστημα αυτό να πληρώνει, 20, 30 και χρόνια. Ήδη, πληρώνει και τους ήδη συνταξιούχους. Ακριβώς. Εκεί είναι η διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό θα κάτσει. Αφαιρούνται οι πόροι, αφαιρούνται ουσιαστικά πόροι, αυτό που είπαμε για ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ήθελα να σας πάω σε ένα θέμα. Σε μια ανακοίνωση σας γράψατε ότι σταθερά κάτω από 1000 ευρώ το 60% των συνταξιούχων. Είναι έτσι, δηλαδή είναι κάτω από 1000 ευρώ το 60%? Μα τα λένε το. Αν μπείτε μέσα στο πρόγραμμα που έχει ένα. Το Υπουργείο Εργασίας, φαίνεται τι παίρνει κάθε κατηγορία συνταξιούχων. Παίρνει μέχρι 500 ευρώ πόσο, μέχρι 700 πόσο, μέχρι 1000 τόσο. 1000 είναι το 60% των συνταξιούχων. Οι υπόλοιποι, τι διακυμάνεις, μέχρι που φτάνουν? Κοιτάξτε να δείτε, οι υπόλοιποι είναι περίπου μέσον όρο, να ξέρετε, κάπου 1300 με 1400, γιατί αγγίζει περίπου όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εκεί, να ξέρετε. Πάει όλο το κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, κύριε Χατζόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τις τιμές των φαρμάκων, διότι έχει δημιουργηθεί. Είναι γενικότερο όχι, το θέμα. Πριν πρέπει. Φαρμάκων, να πω και δύο λέξεις. Ναι, ναι, παρακαλώ. Και πιο πολύ για τους συνταξιούχους. Όσοι έχουν συντάξεις fast track, είναι όλες λάθος. Θυμάστε, το έχουμε πει και εδώ. Ξεκίνησε ο κύριος Χατζητάκης τότε. Θα κάτω, ότι είναι 100%. Είπαμε ότι αυτό μετά είπε 10%. Τώρα επίσημα μιλάνε για 40%. Το λάθος. Να σας πω μόνο ένα χαρακτήρα. Ότι 40% του συντάξεων είναι λάθος. Λάθος. Και κοιτάξτε να δείτε. Οι συνταξιούχοι θα θέλαμε όσοι μας ακούνε και είναι καινούριες fast track να έρχονται να τις βλέπουμε για να τους ενημερώνουμε. Γιατί αυτοί που δεν τους έχουν βάλει τη διαδοχική 3-4 χρόνια δεν θα το πάρουν χαμπάρι ποτέ. Γιατί είναι μικρή διαφορά, είναι 60-70 ευρώ η διαφορά. Αυτοί όμως, ένας καθηγητής που ήρθε προχτές, ο οποίος του είχαν κόψει 9 έτη, 40 είχε, 31 πραγματικά και 9 είχε στο ΤΕΒΕ, σε αυτόν η διαφορά ήταν 472 ευρώ. Σε αυτούς φαίνεται. Γι' αυτό στις fast track θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε τους ανθρώπους, γιατί είναι αμαρτία, έχουν πληρώσει φορές, να χάσουν. Και επίσης, αν είναι προς τα πάνω, μετά από 2-3 χρόνια θα κληθούν να βγάλουν αμέσως τη διαφορά. Fast track δεν υπάρχουν προς τα πάνω. Α, δεν υπάρχουν προς τα πάνω. Δεν το ξαναπείτε αυτό. Να, εντάξει, δεν υπάρχουν, ωραία, γιατί η fast track είναι λάθος ως προς το χρόνο ασφάλισης. Α, μάλιστα. Οπότε είναι όλα προς τα κάτω. Όλα προς τα κάτω. Τα έχουν προβλέψει. Ωραία, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Είναι επαγγελματίες. Μισή κουβέντα για τις τιμές των φαρμάκων και τι αντιμετωπίζετε, ειδικά με τους συνταξιούχους. Όντως. Εδώ θα ήθελα να σας πω μόνο κάτι. Για πρώτη φορά, αν έχετε γνωστό φαρμακοποιό σε γειτονιά, θα δείτε ότι έχει κάνει δευτέρια πιο πολύ για τους συνταξιούχους, για να πληρώνουμε τα φάρμακα όταν πληρωνόμαστε. Γιατί μέχρι τις 15 του μηνός πρέπει να γνωρίζετε έχουμε χρήματα. Από 15 μέχρι που να πληρωθούμε δεν υπάρχει στην τσέπη μας ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Χατζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ήσασταν κατοπιστικός για άλλη μια φορά. Και εμείς, ξέρετε για ποιο λόγο, συγγνώμη κιόλας, αλλά για ποιο λόγο. Γιατί πρέπει να ενημερώνονται οι συνταξιούχοι και να ακούνε την πραγματικότητα και να μην ακούτε ανθρώπους που λένε ό,τι θέλουν. Να, τι κάνει σήμερα, παίρνετε χρήματα από τη διαφορά του ασφαλίστρου. Μα το λέγαμε από το 16. Σήμερα βγαίνουν εφημερίδες και λένε φοβηθήκαμε τα λεφτά, που να τα βάλουμε, προσέξτε. Θα πάρουμε τράπεζα δικιά μας να βάλουμε τα λεφτά αυτά που λένε κάθε μέρα. Μην τους ακούτε, το δίκτυο είναι εκεί για να έχετε μια ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.